Το ηλεκτρονικό ρολόι μέτρησε αντίστροφα το χρόνο πάνω στην πρόσωψη της Downing Street. Η κοδωνοκρουσία δεν ήταν αληθινή, αλλά ηχογραφημένη από το κλειστό για επισκευές Big Ben. 5.000 Λονδρέζοι συγκεντρώθηκαν μπροστά από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. 3, 2, 1. Και ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς όταν έφτασε η ώρα του αποχωρισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που το 52% των Βρετανών προσδοκούσε από το 2016, όταν έγινε το δημοψήφισμα. Τώρα είμαστε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη χώρα. Νιώθω υπέροχα. Από το πάρτι δεν θα μπορούσε να λείψει ένα από τα πλέον εμβληματικά πρόσωπα της εκστρατείας του Brexit, ο Νάιτζελ Φάραντζ. Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον υποσχέθηκε ότι όλα θα πάνε καλύτερα για τη χώρα. Δεν πρόκειται για το τέλος, αλλά για νέα αρχή. Οι υποστηρικτές της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέφυγαν χθες να βγουν στους δρόμους, ενώ κάποιοι από αυτούς προτίμησαν να βρίσκονται στην άλλη πλευρά της μάχης. Δεν θα μπορούσα να είμαι στη Βρετανία την ημέρα του Brexit. Δεν πιστεύω σε αυτό και θέλω να είμαι κάπου όπου αισθάνομαι στο σπίτι μου, ως Ευρωπαία. Σε μια συμβολική κίνηση προβλήθηκαν στους λευκούς βράχους του Ντόβερ τα μηνύματα υπέρ της Ευρώπης από δύο σχεδόν αιωνόβιους βετεράνους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η σκέψη ότι εγκαταλείπουμε την Ευρώπη με θλίβει, γιατί η σχέση μας σήμαινε τόσα πολλά για μένα. Τη νύχτα που το Brexit έγινε πραγματικότητα, η Βρετανία ήταν πιο διχασμένη από ποτέ.